Αλλάζουμε χώρο και κλίμα τώρα και πάμε στην Έδεσσα, καθώς χθες διεξήχθησαν τα 31 Αλεξάνδρεια με τους αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας να διαπρέπουν με τις επιδόσεις τους, πιστοποιώντας ξανά ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά από όλους, με τα μετάλλια και τις διακρίσεις να αποτελούν το επιστέγασμα των προσπαθειών. Μαζί μας μέσω Skype είναι ο προπονητής του Συλλόγου, ο Βασίλης Κιουρτζίδης, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Κιουρτζίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από Έδεσσα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμά σας για δεύτερη φορά. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που βγάζετε επαρχιακούς συλλόγους και εκδηλώσεις στο κανάλι σας. Πώς πήγε, κύριε Κιουρτζίδη, η χθεσινή διοργάνωση που έγινε στην πόλη σας? Κύλησαν όλα ομαλά, πήγανε όλα καλά, το ευχαριστήθηκε και ο κόσμος? Η διοργάνωση που έγινε χθες τα 31 Αλεξάνδρεια, στην οποία ως σύλλογος είμαστε συνδιοργανωτές, ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δούνε όλοι οι πολίτες της Έδεσσας εξαιρετικές επιδόσεις, μιας και σημειώθηκαν τρομακτικά ρεκόρ, όπως τα δύο πανελλήνια ρεκόρ που σημείωσαν η Ελίνα Τζένκο και η ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ από την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Όπως φυσικά αξίζει να σημειώσουμε ότι γίνανε κι άλλες πολύ καλές επιδόσεις. Ο Μιχάλης ο Παπάς στα 400 μέτρα έπιασε το όριο για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και φυσικά η Δέσποινα Μαλταμπέ στο ύψος με ατομικό ρεκόρ και με επίδοση 1,82. Τσέκαρε και αυτή το εισιτήριό της για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Κύριε Κιουρτζίδη, ήταν η 31η διοργάνωση. Αποτελεί προφανώς έναν θεσμό και μια γιορτή για όλο τον νομό και για τον Στίβο ιδιαίτερα του νομού Πέλλας. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, είναι ίσως η μεγαλύτερη διοργάνωση στο νομό. Διεξάγεται κάθε χρόνο σε μια σειρά αγώνων, τα Grand Prix όπως γνωρίζετε. Είναι το πρώτο από τη σειρά των Grand Prix που διεξάγεται κάθε χρόνο. Ο σύλλογός μας έχει πάρει τη συνδιοργάνωση μαζί φυσικά με το Δήμο Έδεσσας, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τον ΣΕΓΑΣ και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν αντάξεις στις προσδοκίες των αθλητών για να καταφέρνουν αυτή τα αποτελέσματα που έγιναν και εχθές. Η δική σας παρουσία ως γυμναστικός σύλλογος Έδεσσας ποια ήταν, πώς τα πήγανε οι αθλητές, πώς οι αθλητές σας συμμετείχανε, καθώς ήταν και μια διοργάνωση εντός έδρας ουσιαστικά? Έτσι ακριβώς. Από την πλευρά μας οι σημαντικές μας διακρίσεις ήταν με πρώτη και καλύτερη την Άννα Δημητριάδου, η οποία στα 100 μέτρα με εμπόδια δυστυχώς βέβαια έχασε στο photo finish την πρώτη θέση. Αλλά έδειξε ότι είναι σε ένα πολύ καλό στάδιο για την εποχή, δείχνοντας ότι το καλοκαίρι θα της ανήκει στα αγωνίσματα στα οποία θα μετέχει, 100 μέτρα με εμπόδια και 400 μέτρα με εμπόδια, η συγκεκριμένη αθλήτρια. Από εκεί και έπειτα έχουμε τον Βασίλη τον Αρβανίτη στα 110 μέτρα με εμπόδια κατηγορίας K18, όπου ο συγκεκριμένος αθλητής κατέλαβε την πρώτη θέση. Και μετά την εξαιρετική επίδοση που είχε πριν 2 εβδομάδες στην πόλη των Ιωαννίνων για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση, έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ευελπιστούμε να τον δούμε και στις διεθνείς διοργανώσεις ξανά, όπως και πέρυσι, μιας και είναι και Βαλκανιονίκης από πέρυσι. Κύριε Κιουρτζίδη, τώρα για να κλείσουμε, θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Οι αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας, και τώρα στη χθεσινή διοργάνωση, αλλά και πριν από λίγες ημέρες, τα πήγαν εξαιρετικά. Σαρώσατε τα μετάλλια και τις διακρίσεις. Ποιο είναι το μυστικό λοιπόν της Έδεσσας που βγάζει τέτοιους αθλητές, που βγάζει τόσο καλούς αθλητές και ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες? Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι η χαρά και το μεράκι των προπονητών και φυσικά η δουλειά των αθλητών. Δεν αφήνουμε απ' έξω φυσικά τη στήριξη που έχουμε από τους γονείς και την κοινωνία. Είμαστε ένας σύλλογος επί σειρά ετών με διακρίσεις σε πανελλήνιο αλλά και διεθνές επίπεδο. Προσπαθούμε να έχουμε τα τμήματα υποδομής μας σε ένα τέτοιο βαθμό ο οποίος
να αντικατοπτρίζει φυσικά κάθε ηλικία ξεχωριστά τους στόχους οι οποίοι πρέπει να βελτιώνονται και να προπονούνται. Άλλωστε είμαστε ένα σύλλογος ο οποίος έχει πλήρη τμήματα από ηλικία 4 ετών μέχρι φυσικά και τα αγωνιστικά τμήματα που φτάνουμε ανδρών γυναικών. Ωστόσο είμαστε ένας επαρχιακός σύλλογος ο οποίος έχει ας πούμε ημερομηνία λήξης για τους αθλητές, γιατί οι αθλητές όταν θα φτάσουν 18 χρονών καλώς ή κακώς θα αναγκαστούν να φύγουν κυρίως για φοιτητικές σπουδές. Έτσι κι αλλιώς προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά και σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους. Χαιρόμαστε για αυτό που κάνουμε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε σε έναν χώρο καθημερινά όπου δεν θα βρεθούμε πίσω από ένα γραφείο όπου κάποιος ίσως να το βλέπει κάτι ως κάτι δύσκολο. Εμείς έχουμε τη χαρά να είμαστε έξω, να ασχολούμαστε με τα ίδια τα παιδιά, που πάλι κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι δύσκολο, αλλά για μας είναι χαρά και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με κάθε κόστος εισαγωγικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και να συνεχίσετε φυσικά το έργο σας, γιατί είναι σπουδαία η προσπάθεια που καταβάλλετε κάθε φορά και οι διακρίσεις και τα μετάλλια το πιστοποιούν αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιουρτζίδη. Φυσικά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και του Γουσουέδε σας και από τους υπόλοιπους συλλόγους που έδωσαν το παρόν και τα πήγαν εξαιρετικά και τα παιδιά πρόσφεραν θέαμα σε όλους όσοι βρέθηκαν στις κερκίδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο δελτίο. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό βράδυ.